Λία. Και. Έχει αναπτύσσει. Έτσι λοιπόν. Γελάνε με το string. Είχα πάρει ένα και είχα βάλει δύο μαγαζί. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων στην παραλία και ήταν πάρα πολύ. Με παίρνει, μου λέει, έλα, του χρόνου ήσουν θα είμαστε μαζί. Είσαι λίγο μπαφιασμένη τόσο που να πεις να σου πω και να μην κάνω τηλεόραση και να κάνω μόνο το ραδιόφωνο μου, δεν με νοιάζει και καθόλου. Θα σου πω κάτι. Όχι, δεν έχεις μπαφιάσει, επειδή όταν δεν είσαι lead παρουσιάστρια, δεν τρως τους ίδιους κραδασμούς. Δηλαδή, εμείς που είμαστε βοηθητικοί παρουσιαστές, δευτεραγωνιστές όπως μου αρέσει εμένα να λέω, γιατί το πάνελ είναι λίγο κουλό. Δηλαδή, αν είχαμε κομμωδίνο μπροστά, πώς θα μας λέγανε. Μας λέγανε κομμωδινίστας. Δεν το θέλω. Οι πανελτζίδες, δηλαδή, λίγο ξερνώ. Αλλά όταν ήρθε η πρόταση, ήταν τύπου. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί του χρόνου. Ναι, έγινε, εντάξει, γεια. Ναι. Αυτό, κάπως έτσι. Ούτως ή άλλως, ξέρεις ότι οικονομικά πια δεν είναι ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Δεν διαπραγματεύεσαι οικονομικά. Πας και λες, καλησπέρα. Πώς είναι το budget αυτό. Α, πολύ ωραία, εντάξει. Κοιτάς να έχεις μια αξιοπρέπεια. Εδώ σε λίγο θα λες να βάλω και κάτι στην τσέπη μου. Έχω 50 ευρώ. Πούλησε κάτι ελιές στη Θήβα. Με θέτε για παρουσιάστρια. Όχι, ευχαριστώ. Και φεύγεις. Ναι, θα ερχόμαστε με συνδρομή. Ήρθε πολύ φυσιολογικά. Γιατί εμείς με την Ελένη ουσιαστικά, ακόμα και από την εποχή που γράφτηκαν ότι δεν μιλάνε, δεν αυτό, δεν είχαμε έρθει ποτέ σε ευθεία ρήξη με την Ελένη. Σε ευθεία, ναι, διαμάχη. Όχι. Φυσικά όταν πας απέναντι από ένα προϊόν ο άλλος θα πει. Τι γίνεται. Αλλά εμείς σε ρήξη δεν είχαμε έρθει ποτέ. Και νομίζω ότι οι μεγάλες αγάπες πάνε στον παράδεισο. Μπορούν να περνάνε κάποιες κρίσεις, ναι, αλλά ναι, έτσι ναι, είναι όλες οι αληθινές σχέσεις. Εννοείται, εννοείται. Τι θα γίνει με τον Γιάννη, θα σε παντρέψουμε, κορίτσι μου. Τον πλούταρχό μου, τον πρόλαβε Μαρία. Πάντως γυναικολόγο καλό έχεις. Καλά, έχω δεδούλια αστέρι. Έχουμε τον ίδιο γιατρό, έχει αυτό. Έχουμε τον ίδιο.